και κύριοι, χαίρετε. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Αυτοσχέδιες χωματερές πάνω από την περιφερειακή του Ευόσμου. Ανησυχία κατοίκων λόγω της ρύπανσης. Στην εγκατάσταση των ραντάρ στο δάσος του Σέιψου προχωρά η περιφέρεια. Θα στέλνετε απευθείας σήμα στην πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς. Το μετέωρον του Κωστή Γεωργίου στολίζει πλέον τη Θεσσαλονίκη. Τοποθετήθηκε απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Σε χωματερές και μπαζότοπους έχουν μετατραπεί αρκετά σημεία πάνω από την περιφερειακή οδό στον Εύοσμο, καθώς αρκετοί ασυνείδητοι πετούν στην περιοχή πάσης φύσεως αντικείμενα. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εντόνως, αφού ανησυχούν και για την υγεία τους εξαιτίας της συγκεκριμένης ρύπανσης. Η Δημοτική Αρχή έχει καθαρίσει αρκετά σημεία, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό. Τεράστιο είναι το πρόβλημα άνωθεν της περιφερειακής Εύοσμου, καθώς αρκετά σημεία της περιοχής έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε χωματερές, με τους παράνομους μπαζότοπους να ξεφυτρώνουν ο ένας μετά τον άλλον. Πετάνε, βέβαια, πετάνε εκεί όπου βρούνε, όπου να είναι. Θεωρώ, η λογική λέει ότι είναι πρόβλημα. Με αγανάκτηση, οι κάτοικοι της περιοχής τονίζουν πως αρκετοί ασυνείδητοι πετούν όπου βρουν τα υλικά που δεν χρειάζονται, χωρίς να νοιάζονται καθόλου για τη δημόσια υγεία και τη μόλυνση που προκαλείται από τα σκουπίδια και τα μπάζα. Φυσικά είναι αιστεία μόλυνση. Μπορεί η πινακίδα να γράφει ότι απαγορεύεται η ρήψη μπάζων στην περιοχή, ωστόσο κάποια συνείδητοι συνεχίζουν και πετούν στο χώρο πάσης φύσεως υλικά. Καναπέδες, ντουλάπες, μπάζα, γενικά πολλά. Πάσης φύσεως δηλαδή υλικά. Ναι. Αυτό που φοβούνται ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες οι κάτοικοι του Ευόσμου που μένουν πάνω από την περιφερειακή οδό είναι οι φωτιές που συχνά πυκνά ξεπηδούν λόγω των μπάζων και των σκουπιδιών που είναι ανεξέλεγκτα πεταμένα σε πολλά σημεία της ευρύτερης περιοχής. Βλέπουμε συνέχεια να περνάνε πυροσβεστικές, ειδικά το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Βλέπουμε συνέχεια αυτοκίνητα που αδειάζουν πράγματα. Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε ότι ο Δήμος έχει καθαρίσει κάποιους από τους μπαζότοπους που μόλυναν την περιοχή. Ωστόσο, αυτό που ζητούν οι κάτοικοι του Ευόσμου είναι να καθοριστούν όλες οι παράνομες χωματερές για να πάψουν να ανησυχούν για την υγεία τους. Τη Νέα Μηχανιώνα επισκέφθηκε μέσα στην εβδομάδα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, από όπου μάλιστα ανακοίνωσε και τη δημιουργία ενός εμβληματικού έργου για την περιοχή. Πρόκειται για την κατασκευή μαρίνας για σκάφη αναψυχής και την επέκταση της Ιχθυόσκαλας, ένα πάγιο αίτημα και της Δημοτικής Αρχής. Το πρώτο βήμα για την κατασκευή νέας μαρίνας τουριστικών σκαφών στο παλιό λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας αποτελεί η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης από το σημείο όπου θα κατασκευαστεί το έργο. Θα το εντάξουμε είτε στο πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Περιφέρειας, είτε στο νέο ΕΣΠΑ το οποίο σχεδιάζουμε και από το τέλος του χρόνου θα αρχίσει να υλοποιείται. Η μονάδα θα αναλάβει την κατάρτιση μελετών και των τεχνικών δελτίων για τη μελέτη του έργου, έτσι ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίησή του με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είτε από το νέο ΕΣΠΑ. Έχουμε εκλείνει ένα ποσό που είναι έως 2 εκατομμύρια. Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ αυτό που χρειάζεται. Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Γιώργος Τσαμασλής τόνισε πως ο Δήμος στην πρότασή του ζητά μια μαρίνα για τουλάχιστον 200 σκάφη και την αξιοποίηση και εξυγχρονισμό και του αλλιευτικού καταφυγίου. Υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον από όλους τους συλλόγους, είτε από τα ιστιοφόρα τα οποία ήδη ελιμενίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή και δραστηριοποιούνται επίσης. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός σκαφών που δήλωσε να συμμετέχει ως ελιμενισμός στην συγκεκριμένη μαρίνα. Προς το παρόν εμείς τους εξυπηρετούμε χωρίς να έχουμε καλό λιμάνι, γι' αυτό λέμε να κάνουμε καλό λιμάνι, για να εξυπηρετήσουμε όλες αυτές τις ανάγκες που έχει γενικότερα η Κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη. Σας είπα, τα ξέρει ο Υπουργός και έτσι δέχτηκε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη μελέτη και τη μεγάλη επένδυση. Από εδώ έως το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι 2 ώρες διαδρομή. Αυτά τα γλιτώνουν, τα αποφεύγουν όλοι οι κάτοχοι, οι ιδιοκτήτες, πλειοκτήτες των σκαφών που θέλουν αυτή την περιοχή. Προτιμούν για να γίνει η μαρίνα παρά την άλλη. Διευκρινίστηκε ότι οι μελέτες για την κατασκευή του έργου ενδεχομένως να ολοκληρωθούν εντός του 2021, ώστε το project να δημοπρατηθεί εντός του 2022.
Σοβαρό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοι του Κορδελιού που μένουν μία ανάσα από την περιφερειακή οδό, καθώς ο θόρυβος από τα οχήματα που περνούν από το σημείο είναι εκοφαντικός. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του έργου της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής θα έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί και ηχοπετάσματα, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με αποτέλεσμα η αγανάκτηση των κατοίκων να έχει κυριολεκτικά ξεχυλήσει. Τον ύπνο και την ησυχία τους έχουν χάσει οι κάτοικοι στην περιοχή του Κορδελιού που μένουν παραπλεύρους περιφερειακής οδού. Καθώς ο θόρυβος και η φασαρία από τη διέλευση των χιλιάδων οχημάτων που περνούν καθημερινά από την περιοχή τους δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Τα ακούς και μόνος σου. Πού να περάσουν συνέχεια οι ταλίκες. Γίνεται. Σίγουρα. Τα σπίτια έχουν πρόβλημα. Όταν έρχονται ειδικά αυτά τα μεγάλα φορτηγά, τόσο αριθμό και αριθμό και μεθάρουν, γίνεται χαμός. Χαμός. Μπορεί η κατασκευή της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού να έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό, όμως η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων που είχε προβλεφθεί μέσα από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ακόμη δεν έχει γίνει. Ποιες είναι οι απαντήσεις που έχετε πάρει? Θα κάνουμε, θα. Στο θα, ακόμα στο θα είμαστε. Τι το λένε αυτό, δίνει η περιφέρεια? Ναι. Τι να πούμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε το μεγαλύτερο. Αυτοί κάνουν κουμάντο και λένε θα γίνουν. Το πότε θα γίνουν δεν ξέρουμε. Τίποτα εδώ, μόνο το λένε. Η αγανάκτηση των κατοίκων είναι μεγάλη, καθώς όπως τονίζουν ήχοι από τις υψηλές ταχύτητες των αυτοκινήτων, τις κόρνες και τα φρεναρίσματα είναι κοφαντικοί, με αποτέλεσμα να θεωρούν επιτακτική ανάγκη την άμεση τοποθέτηση των ηχοπετασμάτων για να μπορέσουν να βρουν την ηρεμία τους. Στο σημείο υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό τις μεντένες βάσεις, χωρίς όμως να έχουν τοποθετηθεί ακόμη τα ηχοπετάσματα, τα οποία θα έδιναν τη λύση σε ένα πολύ σημαντικό για τους κατοίκους του Κορδελιού πρόβλημα. Βέβαια είναι πρόβλημα. Κάνει πολύ θόρυβο. Τα αυτοκίνητα είναι εδώ κοντά τα φανάρια. Όταν φρενάρουν τα αυτοκίνητα, συνέχεια αυτό γίνεται. Το βράδυ δεν μπορείς να κοιμηθείς. 4-5 χρόνια πλάχι. Και δεν έχει γίνει τίποτα? Τίποτα απολύτως. Από τότε που έγινε το έργο. Από τότε που έγινε το έργο. Ούτε ξέρω πόσα χρόνια είναι. 20 χρόνια, 30 χρόνια. Πότε έχει γίνει αυτό το έργο από το πίσω δρόμο αυτό? Σύμφωνα με την Εγνατία Οδό ΑΕ, εντός του μήνα αναμένεται από την διαχειριστική αρχή η έγκριση χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου. Και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση για την εργολαβία της τοποθέτησης των ηχοπετασμάτων. Η πλειονότητα των παιδιών που μολύνονται από τον κορονοϊό δεν εμφανίζουν μόνο τα τυπικά συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα ή δύσπνοια, αλλά ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη δείχνει ότι συνήθως έχουν μια πιο ήπια εξέλιξη της νόσου σε σχέση με τους ενήλικες, καθώς και πολύ μικρότερη θνητότητα. Η πλειονότητα των παιδιών που μολύνονται από τον κορονοϊό δεν εμφανίζουν μόνο τα τυπικά συμπτώματα όπως πυρετό, βήχα ή δύσπνοια, αλλά ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι αν και τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να αρρωστήσουν βαριά από COVID-19 και να χρειαστούν εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, συνήθως έχουν μια πιο ήπια εξέλιξη της νόσου σε σχέση με τους ενήλικες, καθώς και χαμηλότερη θνητότητα. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η συχνή απουσία τυπικών συμπτωμάτων στα παιδιά απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση από τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία, καθώς και συχνή διενέργεια τεστ στους μαθητές. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Scientific Reports, ανέλησαν στοιχεία για 12.306 παιδιά με διαγνωσμένη COVID-19. Τα 672, ποσοστό 5,5%, χρειάστηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο και από αυτά τα 118, ποσοστό 18%, εισήχθησαν σε ΜΕΘ, ενώ τα 38, 4%, διασωληνώθηκαν. Ο κίνδυνος νοσηλείας εισαγωγή σε ΜΕΘ και διασωλήνωσης ήταν ίδιος για τα αγόρια και τα κορίτσια. Διαπιστώθηκε ότι το 18,8% των παιδιατρικών ασθενών ανέφεραν συμπτώματα πυρετού, κόπωσης, πόνων στους μυς ή στις αρθρώσεις, καθώς και διαταραχών όσφρησης ή γεύσης. Το 16,5% είχαν αναπνευστικά συμπτώματα όπως βήχα και δύσπνοια και το 14% γαστρεντερικά συμπτώματα όπως ναυτία, εμετό και διάρρεια. Το 8% παρουσίασε δερματολογικά συμπτώματα όπως εξανθήματα και το 4,8% νευρολογικά συμπτώματα, κυρίως δηλαδή πονοκεφάλους.
Αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών, ακόμη και στις ηλικίες, καθώς ο δίπλωμα οδήγησης θα μπορεί να παίρνει κάποιος πλέον από τα 17, φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση με νέο νομοσχέδιο. Θα παρακολουθήσουμε στο επόμενο ρεπορτάζ τι λέει ο κόσμος, τι λένε και οι σχολές οδηγών βέβαια για τις συγκεκριμένες αλλαγές. Πλήρης καταγραφή με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και απαγόρευση χρήσης κινητών και κάθε ηλεκτρονική συσκευή, ακόμα και smartwatch. Για τη θεωρητική εξέταση προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών για την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Συνομιλήσαμε με εκπαιδευτές σε σχολές οδηγών, οι οποίοι δηλώνουν προβληματισμένοι με ορισμένα σημεία του σχεδίου, όπως για παράδειγμα τις λεπτομέρειες που αφορούν την πρακτική διαδικασία της εξέτασης. Θεωρούμε ότι η θέση του εξεταστή δίπλα στον υποψήφιο οδηγό θα έχει μόνο προβλήματα και αυτό. Η θέση του δάσκαλου πρέπει να είναι ακριβώς στη θέση του συνοδηγού. Αυτό είναι το οποίο δεν κάνει εφικτό το καινούργιο νομοσχέδιο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι διαφορετικό το οποίο θέλουμε εμείς. Οπότε πιστεύω ότι χρειάζονται σίγουρα κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά το καινούργιο νομοσχέδιο και θεωρώ ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση. Αν υπάρχει δηλαδή η καλή διάθεση να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, να βάλουμε κάτω τις ανάγκες, το τι χρειαζόμαστε εμείς ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε, γιατί αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι πρόβλημα στην καθημερινότητά μας, στην οποία ζούμε εμείς με τα παιδιά, γνωρίζουμε τον υποψήφιο οδηγό και θα μπορεί να γίνει μια διαφορετική εξέταση όταν είμαστε εμείς δίπλα. Οι νέοι και οι νέες ηλικίες 17 ετών δεν θα μπορούν τελικά να λάβουν δίπλωμα οδήγησης, έστω και για να οδηγούν συνοδευόμενοι, θα μπορούν όμως να δοκιμαστούν στις θεωρητικές εξετάσεις, ώστε μόλις κλείσουν τα 18 τους χρόνια να έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν και την πρακτική δοκιμασία. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής δοκιμασίας παρόν θα είναι μόνο ένας εξεταστής, ο οποίος θα κάθεται πλέον στη θέση του συνοδηγού, ενώ εκπαιδευτής θα κάθεται στα πίσω καθίσματα του οχήματος. Το ότι πρέπει στις εξετάσεις να κάθεται ο εκπαιδευτής στο πίσω κάθισμα και ο εξεταστής στο μπροστινό κάθισμα. Καταλάβετε πόσο εξειδικευμένοι είναι αυτοί οι εξεταστές για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το αυτοκίνητο με ασφάλεια. Όσον αφορά το θέμα του εξεταστή, ότι θα μπει στη θέση εδώ του δασκάλου. Αυτό είναι το θέμα που απασχολεί. Αυτό δεν ξέρω πώς το κρίνει ο καθένας. Εγώ λέω καλύτερα ας είναι εδώ μέσα στην θέση του για να αλλάξουν και τα δεδομένα πλέον. Ρόλο εξεταστή θα μπορούν πλέον να παίζουν και ιδιώτες, οι οποίοι θα έχουν εγγραφεί στο Μητρό Εξεταστών που θα τηρείται στο Υπουργείο. Με το προτινόμενο σχέδιο νόμου, σύμφωνα με το Υπουργείο, επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγηση οχημάτων, με σκοπό την προαγωγή διαφάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου διαδικασίας για τη γενικότερη προαγωγή του επίπεδου της οδικής ασφάλειας της χώρας. Επιχειρείται επίσης ο καθορισμός ενός συστήματος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και αξιολόγηση των εξεταστών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Τρία ραντάρ θα εγκατασταθούν τον Ιούνιο σε διαφορετικά σημεία μέσα στο περιεριστικό δάσος του Σέιξου στη Θεσσαλονίκη και σε περίπτωση πυρκαγιάς θα στέλνουν σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία μόλις μέσα σε 2 λεπτά από την εκδήλωση της φωτιάς. Το σύστημα θα προσδιορίζει με ακρίβεια το σημείο εκδήλωσης της εστίας και θα δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις της πυροσβεστικής να προσεγγίσουν άμεσα την περιοχή για να αποφευθεί η επέκταση της πυρκαγιάς. Έξυπνα ραντάρ τα οποία θα ειδοποιούν την πυροσβεστική υπηρεσία σε περίπτωση πυρκαγιάς στείνονται τις επόμενες ημέρες στο Σέιξου. Θα προσδιορίζεται με ακρίβεια το σημείο εκδήλωσης της εστίας της πυρκαγιάς και θα δίνεται η δυνατότητα στις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας να προσεγγίσουν άμεσα την περιοχή. Είναι ένα σύστημα πρωτοπόρο καινοτόμο το οποίο θα μας δίνει άμεσα εικόνα στο σημείο που βρίσκεται μια πυρκαγιά, εν τη γενέση, δηλαδή σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, σε λίγα δευτερόλεπτα, έχοντας τον καπνό, θα μπορεί η πυροσβεστική να ξέρει σε ποιο σημείο άμεσα είναι, το οποίο αυτό θα έχει και drone, τα οποία θα δίνουν πραγματικό χρόνο και εικόνα, έτσι ώστε τα οχήματα να φτάνουν πολύ πιο γρήγορα, να μην μπερδεύονται μέσα στο χώρο του Σέιξου. Και αν και εφόσον όλα λειτουργήσουν σωστά και κατευχήν, θα τοποθετηθεί το σύστημα, είναι επιθυμία και του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχης κ. Πατουλίδου, να τοποθετηθεί και σε άλλα δάση στην Κεντρική Μακεδονία, τα οποία είναι έφλεκτα όπως είναι τα πυφκοδάση της Χαλκιδικής και της Πιερίας.
θα δοκιμαστεί φέτος, θεωρούμε το καλοκαίρι. Αν πάνε όλα καλά, θα έχει εγκατασταθεί, θα δοθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία για να δουλέψει 24 ώρες. Θα υπάρχουν εικόνες στην πυροσβεστική άμεσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος έτσι ώστε να εκπαιδεύσει την πυροσβεστική υπηρεσία για αυτή την εργασία. Οπότε θεωρούμε ότι θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα είναι και αυτό ένα πρόσθετο μέρος και μέτρο να βοηθήσει στην πυρόσβεση στη Θεσσαλονίκη. Η χρήση του συστήματος που θα προσδιορίζει και το είδος της φωτιάς, δηλαδή αν προέρχεται από τσιγάρο, χόρτα, σκουπίδια ή από κάποιον άλλον λόγο, σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία για την πλήρη κάλυψή της σε περίπτωση πυρκαγιάς. Θα είναι ραντάρ το οποίο θα σαρώνει όλο το δάσος άμεσα, το οποίο θα μπορεί να δει κατευθείαν και να ανοιχνεύσει τον καπνό που υπάρχει σε περίπτωση και να ξέρει και τι προέλευση είναι ο καπνός. Δηλαδή, άμα είναι πυρκαγιά, είναι από μπάρμπι και οτιδήποτε άλλο, οπότε για να μην πηγαίνουν λάθος συναγερμοί στην πυροσβεστική υπηρεσία. Θα το παρακολουθεί αυτό η πυροσβεστική. Σωστά, θα το παρακολουθεί άμεσα. Θα υπάρχουν οθόνες και αυτές θα τοποθετηθούν στην διοίκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εκεί που θα μας υποδείξουν, έτσι ώστε να έχουν 24 ώρες εικόνα και πραγματικό χρόνο. Το σύστημα αυτό των ραντάρ θα καλύπτει όλο το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης και συγκριτικά με τα δορυφορικά συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και προσδιορίζουν την αιστεία μιας φωτιάς με ακρίβεια σε ακτίνα 1500 μέτρων, το σύστημα των ραντάρ που θα εγκατασταθεί έχει μεγαλύτερη ακρίβεια εντοπισμού, καθώς θα μπορεί να εντοπίσει την εστία σε ακτίνα 15 μέτρων. Σχεδόν 1.000.000 έξτρα θάνατοι που σχετίζονται άμεσα αλλά και έμεσα με την πανδημία COVID-19 συνέβησαν το 2020 σε 29 χώρες υψηλού εισοδήματος, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Πάνω από 3.000 θάνατοι επιπλέον που σχετίζονται με τον κορονοϊό στην Ελλάδα το 2020 και πάλι έχουν καταγραφεί σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή μελέτη. Σχεδόν 1.000.000 έξτρα θάνατοι που σχετίζονταν άμεσα αλλά και έμεσα με την πανδημία COVID-19 συνέβησαν το 2020 σε 29 χώρες υψηλού εισοδήματος, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη διεθνή επιστημονική μελέτη. Η έρευνα από επιστήμονες των πανεπιστημίων Οξφόρδης, Κέμπριτζ, Χάρβαρντ, Μόσχας και Μιλάνου, με επικεφαλής τον επιδημιολόγο Δ.Ρ. Ναζλούλ Ισλάμ του Τμήματος Υγείας του Πληθυσμού του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία δημοσιεύθηκε στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό British Medical Journal, αναφέρει ότι όσοι υπερβάλλονται θάνατοι από COVID-19, καθώς επίσης από άλλες ασθένειες και αιτίες, θεωρούνται εκείνοι που ξεπερνούν τους αναμενόμενους σε ένα έτος με βάση τα ιστορικά στοιχεία των θανάτων. Οι έξτρα θάνατοι, πέρα από όσους άμεσα οφείλονται στον κορονοϊό, δίνουν μια ευρύτερη εικόνα της επίπτωσης της πανδημίας στη θνητότητα ενός πληθυσμού. Από τις 29 χώρες, μόνο 3 είχαν το 2020 λιγότερους θανάτους σε σχέση με τους αναμενόμενους. Οι 5 χώρες με τους περισσότερους εκτιμόμενους υπερβάλλοντες θανάτους το 2020 ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πολωνία. Ειδικότερα για τη χώρα μας, η μελέτη κάνει μία μέση εκτίμηση ότι το 2020 υπήρξαν 7.700 έξτρα θάνατοι, από 7.000 έως 8.300 και πιο συγκεκριμένα 3.500 μεταξύ των ανδρών και 4.100 μεταξύ των γυναικών. Την ίδια περίοδο του 2020 υπήρξαν στην Ελλάδα 4.606 θάνατοι από COVID-19, συνεπώς σύμφωνα με τους ερευνητές εκτιμάται ότι στη χώρα μας υπήρξαν άλλοι 3.094 έξτρα θάνατοι έμεσα σχετιζόμενοι με την πανδημία. Σε κανονικούς ρυθμούς προσπαθούν να μπουν τουλάχιστον οι έμποροι και οι καταστηματάρχες στην Καλαμαριά, με την κίνηση στην αγορά της περιοχής μετά τη λήξη της καραντίνας να είναι ακόμη μουδιασμένη. Αυτό που περιμένουν το επόμενο διάστημα είναι να αυξηθεί ο αριθμός των πελατών στα μαγαζιά τους, ώστε η αγορά της περιοχής να αποκτήσει και πάλι ζωή. Το lockdown στην αγορά έληξε μετά από 6 ολόκληρους μήνες. Τα καταστήματα υποδέχονται και πάλι τους πελάτες τους, ωστόσο τα πρώτα βήματα στην κανονικότητα, όπως φαίνεται, γίνονται ακόμη με αργούς ρυθμούς. Τις πρώτες μέρες, την πρώτη εβδομάδα μπορώ να πω, υπήρχε μια καλή κίνηση, η οποία όμως σιγά σιγά ξεφούσκωσε. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ήρεμα, αρκετά ήρεμα. Είναι ακόμα μουδιασμένη η αγορά, σίγουρα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν με το κλικ-κλακ εγώ, αλλά ακόμα δεν είναι έτσι πως θα έπρεπε να είναι η κίνηση στα μαγαζιά. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα είναι καλύτερα. Στην αγορά της Καλαμαριάς, έμποροι και καταστηματάρχες είδαν τις πρώτες ημέρες μια αρκετά αυξημένη κίνηση, η οποία όμως δεν είχε την ανάλογη συνέχεια, γεγονός που τους προβληματίζει. Λίγο ήρθαμε στην κανονικότητα με το ότι μπορούν να μπουν τα άτομα μέσα, να τα δούνε. Υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί
είχαν σκάσει μάλλον και εκτονώνονται στο να ψωνίζουν. Έτυχε να πάρω ένα δώρο σήμερα λόγω ονομαστικής εορτής μιας φίλης μου, αλλά δεν βγαίνω, όχι. Φοβάμαι. Όπως λένε χαρακτηριστικά, ο κόσμος είναι ακόμη μουδιασμένος, κουμπωμένος από τη δύσκολη κατάσταση που έχει προκύψει λόγω του κορονοϊού και η επιστροφή στους γνώριμους ρυθμούς είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ναι, είναι κουμπωμένοι. Δεν το πολύ πιστεύω αυτό. Ακόμα λίγο συγκρατημένοι, φοβούνται το επόμενο lockdown, φοβούνται πολλά πράγματα. Γιατί ναι, είχαν στην αρχή κάποιες ανάγκες φαινότανε. Τώρα έπεσε λίγο, αλλά καλά είναι, σε καλό επίπεδο είμαστε. Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς τονίζουν πως μετά τη λήξη της καραντίνας βγαίνουν δειλά-δειλά για τα ψώνια τους, κάνουν τα απολύτως απαραίτητα, καθώς η έλλειψη χρημάτων, η ανεργία, η αναστολή εργασίας αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για να υπάρξει αυξημένη κίνηση στα καταστήματα. Βασικά, μέχρι τώρα δεν έχω πάει σε καταστήματα ένδυσης και υπόδεισης. Πάω και σε καταστήματα που πληρώνω λογαριασμούς ουσιαστικά και εξυπηρετούμε. Τα εντελώς απαραίτητα. Πάλι προσέχουμε, όπως και παλαιότερα, δεν γίνεται. Τα εντελώς απαραίτητα και με προσοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τους τελευταίους 6 μήνες μπήκε λουκέτο σε περίπου 5% των μαγαζιών της Καλαμαριάς. Αυτό που περιμένουν έμποροι και καταστηματάρχες είναι να δουν την κίνηση να αυξάνεται, ώστε να ανέβει αισθητά και ο τζίρος τους. Το γλυπτό μετέωρο του Κωστή Γεωργίου στολίζει πλέον τη Θεσσαλονίκη. Το ύψος 12 μέτρων γλυπτό τοποθετήθηκε απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης, παρουσία του ίδιου του καλλιτέχνη και του Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρπα. Ένα νέο έργο τέχνης στολίζει πλέον τη Θεσσαλονίκη. Το γλυπτό μετέωρον του διεθνώς καταξιωμένου γλύπτη και ζωγράφου Κωστή Γεωργίου εγκαταστάθηκε απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης, στη συμβολή με την παραλιακή οδό, παρουσία του ίδιου του καλλιτέχνη και του Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρπα. Οι 15 μορφές του μετέωρων, χυτευμένες σε αλουμίνιο και χρωματισμένες σε κόκκινο χρώμα υψηλής ανθεκτικότητας, αναπτύσσονται και περιπλέκονται μεταξύ τους επί κατακόρυφου άξονα, ενώ το έργο έχει ύψος 12 μέτρα. Σύμφωνα με τον ίδιο τον γλύπτη, το έργο εντάσσεται στην ενότητα χορευτές ακροβάτες και αποτελείται από τις διάσημες πια κόκκινες φιγούρες του καλλιτέχνη. Αν θέλαμε όμως να πούμε τι συμβολίζει αυτό το έργο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια στιγμή της ζωής, όπου εκεί μέσα υφίστανται η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η φιλία, η δυναμική, η αγωνία για τη ζωή, του να φτάσουμε κάπου, να προσεγγίσουμε κάπου, να ανεβούμε ψηλά. Αυτό λοιπόν είναι, ας πούμε, μία θεώρηση του έργου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Ο Δήμαρχος μίλησε για ένα νέο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του στο Θεσσαλονικιό γλύπτη και ζωγράφο Κωστή Γεωργίου, που συμμετέχει ώστε η πόλη να αποκτήσει ένα νέο σημείο αναφοράς, αλλά και τον δωρητή Βαγγέλη Γεροβασιλείου των ομώνυμων κρασιών. Η πόλη θα έχει ένα ακόμα προορισμό, θα έχει ένα ακόμα λόγο επίσκεψης, θα έχει ακόμα μια ωραία φωτογραφία για όλους έρχονται στην πόλη. Αυτό είναι το ζητούμενο για όλους εμάς. Και θα συνεχίσουμε με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες από θέματα καθημερινότητας, από θέματα ποιότητας ζωής, μέχρι και όλα αυτά που με τον Α ή Β τρόπο γράφουν μια ιστορία και δημιουργούν κάποια ουσιαστική, γράφουν μια ουσιαστική ιστορία στην τέχνη, στον πολιτισμό, στη ζωή αυτής της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι ο γλύπτης δημιούργησε τον φύλαξ, το κόκκινο γλυπτό στο παλαιό φάλιρο που είχε μπει στο στόχαστρο Βανδάλων τον Ιανουάριο του 2018. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ακολουθεί αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για αύριο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.